Να σας πω ότι έχω ήδη στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Καμαρίνας, τον πρόεδρο της κοινότητας Καμαρίνας, τον κύριο Θόδωρο Δράκου, προκειμένου να μας ενημερώσει, να μην πω εγώ και διαβάσω την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί, αλλά να μας τα πει ο ίδιος ο πρόεδρος για μια σημαντική εκδήλωση που διοργανώνεται την ερχόμενη Κυριακή στον ηρωικό βράχο του Ζαλόγου και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, με τίτλο «Τιμή στην αυτοδυσία της Ελληνίδας». Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλημέρα Βασίλη, σε εσένα και στους ακροάτες σου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ που θα μας διαθέσεις λίγο από το χρόνο σου. Πες μας σε παρακαλώ δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση που εντάσσεται στον εορτασμό, από ό,τι κατάλαβα, για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, ποιοι τις διοργανώνουν και ποιος είναι ο στόχος? Λοιπόν, όπως θυμάσαι πέρυσι στην εκπομπή μαζί, στη δική σου τον Δεκέμβριο, είχα θέσει ως στόχο φέτος το καλοκαίρι να μαζευτούν στο Ζάλογκο από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, όπου είχαμε ανάλογα παραδείγματα, όπου οι γυναίκες λοιπόν έπεσαν στον κρεμό για να αποφύγουν τη σκλαβιά και την ατίμωση. Την εκδήλωση λοιπόν αυτή, χάρη της βοηθείας του Δήμου Πρεβέζης και της Περιφερειακής Ενότητας, την υλοποιούμε την Κυριακή. Θα παρευρεθούν αντιπροσωπείες από αυτές τις περιοχές, δηλαδή ο σύλλογος, η Ένωση Πομάκων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ξάνθης, όπου εκεί είχαμε το πρώτο γεγονός με τους βίους εξισλαμισμούς, οι Πομακοπούλες πέφτανε στα βράχια και σε κάθε χωριό πομάκικο έχει αντίστοιχο βράχο. Θα παρευρεθούν ο σύλλογος, ο εξοραϊστικός σύλλογος από τη Νέα Σαμψούντα για Μισός, είχαμε αντίστοιχα παραδείγματα στην Πάφρα του Πόντου. Θα παρευρεθεί βέβαια οι Σουλιώτες στο Σώμα Απόδοσης Τιμών και από το Δήμο Καραϊσκάκη, όπου έχουμε στην Άρτα, όπου έχουμε το Σέλτσο. Θα παρευρεθούν από το Δήμο Χίου, που ως γνωστόν έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα. Από την Άουσα θα έρθουν τρεις σύλλογοι που πέσαν στον ποταμό Αράπτσα. Από την Καλαμάτα θα παρευρεθεί αντιπροσωπεία, γιατί είχαμε επί Ιμπραήμ το 26 αντίστοιχο περιστατικό στη Χορηγόσκαλα. Και από την Αχαΐα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αναγέννησης Ακράτας, που θα μας παρουσιάσει και ένα δρόμενο, γιατί είχαμε και εκεί αντίστοιχο περιστατικό στο Καστράκι, με ένα χωριό κοντά στο Σόλωνον Άκριβος. Φυσικά θα είναι και από το Δήμο Πρέβεζα στο χορευτικό. Τη συνδιοργανώνει λοιπόν, όπως είπα, η Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης, ο Δήμος Πρεβέζης και οι τρεις κοινότητες του Ζαλόγου, Καμαρίνας, Κρυλοπηγής και Οροπού. Στόχος λοιπόν δεν είναι μόνο να κάνουμε μια φολκλωρική εκδήλωση, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει προεξαρχόντως του Δήμου του δικού μας της Πρεβέζης, ο οποίος είναι στα όρια του το πιο διάσημο από αυτές, ας το πούμε έτσι, τις περιοχές στο Ζάλογκο. Στόχος είναι του χρόνου να γίνει ένα συνέδριο επιστημονικό με αντιπροσωπείες από όλες αυτές τις περιοχές, όπου θα τεκμηριώνονται απόλυτα αυτά τα γεγονότα και θα βγει και ένα πόρισμα το οποίο δεν θα αμφισβητείται πλέον ποτέ, γιατί τα έχουμε ζήσει και αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Αναδεικνύεται και προβάλλεται το Ζάλογκο. Βεβαίως υπάρχει ένα έλλειμμα σε σχέση με αυτά που είχαμε πει, ότι δεν αξιοποιήσαμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία τηρουμένων και των συγκυριών της πανδημίας και άλλων. Θα σας πω και γι' αυτό. Δεν καταφέραμε δηλαδή να γίνει κάποια από τις βασικές υποδομές που είχε ανάγκη η περιοχή. Ναι. Να σας πω και γι' αυτό. Παρακαλώ, κύριε Βασίλη. Λοιπόν, παρακαλώ. Πρώτον να πούμε ακριβώς το πρόγραμμα όπως έχει. 10 και 4 θα ανεβούμε πάνω στο Ζάλογκο. Θα γίνουν η επιδημόσυνη δέηση και μια λιγόλεπτη παρουσίαση των γεγονότων από αντιπροσώπους της κάθε περιοχής. Θα γίνει η σχετική κατάδυση στεφάνων και μετά θα κατέβουμε στην Καμαρίνα, όπου θα γίνουν όλα τα δρόμενα, τα χορευτικά και το δρόμενο. Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, θα γίνει στο πολιτιστικό κέντρο του Οροπού. Πάμε τώρα για το θέμα του Ζαλόγκου. Λοιπόν, όπως θυμάστε, η πρόεδρος, η γκλάμουρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 είχε επισκεφθεί το Ζάλογκο, μας μοίρασε μπιχλιμπίδια και διάφορα άλλα που μοιράζουν στις ηθαγενείς. Πήρα και εγώ και ένα. Βγάλαμε κάτι ωραίες φωτογραφίες για τη συμφωνιέρα. Και από εκεί και πέρα, τίποτα. Αν πάτε στην Επιτροπή μέσα και πατήσετε στο χάρτη, η μόνη συνεισφορά της Επιτροπής αυτής στην Πρέβεζα είναι το άνοιγμα του Μουσείου Νικοπόλεως κάθε 21 Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου. Δυστυχώς, ο κορονοϊός ήταν μια ωραία πρόφαση και όλα αυτά τα θέματα τα θέσαν στο περιθώριο. Τώρα στα θέματα τα αναπτυξιακά, να σας πω τι γίνεται. Δυστυχώς, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, γιατί έχετε διατελέσει ηγετικό πόστο εδώ νομάρχης,
Εδώ οι ρυθμοί που κινούνται είναι ρυθμοί χελώνας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία πρόταση από το Ίδρυμα Ζογκολόπουλου να γίνει μία, να γίνει μία, ένα τοπογραφικό με ένα ειδικό τοπογραφικό για το Ζάλογο. Έχουν έρθει σε επαφή οι άνθρωποι με το Ίδρυμα Νιάρχος και ο Νάσης και περιμένουμε. Έχουν άλλη πρόταση. Περιμένουμε την επικαιροποίηση της μελέτης για το σχολείο στην Καμαρίνα για να γίνει μουσείο Ζογκολόπουλου ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Αλλά δυστυχώς σας είπα, εγώ επειδή δεν είχα ποτέ ταραβέρια με δημόσια και ήμουν μόνο στον ιδιωτικό τομέα, οι ρυθμοί δυστυχώς είναι χελώνες. Στο χέρι μας είναι, Πρόεδρε, και σε δικό σου αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πιέσουμε ώστε οι ρυθμοί να επιταχυνθούν, γιατί νομίζω το Ζάλογκο αξίζει να προβληθεί, αξίζει να αναδειχθεί και κυρίως αξίζει να το επισκεφτούν πολλοί συμπολίτες. Και επειδή είναι ηλικιωμένοι, όπως έχω ξαναπεί, πρέπει να τους δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στον Ιερό Βράχο. Γιατί ωραία η εκδήλωση την Κυριακή, αλλά πολλοί από εμάς θα μείνουμε από κάτω να το παρακολουθούμε, γιατί είτε η ηλικία είτε τα προβλήματα υγείας δεν επιτρέπουν σε όλους να ανέβουν στον Βράχο. Και αυτό νομίζω, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Βασίλη, νομίζω, Βασίλη, θα μας ξεπεράσουν οι εποχές και κάποια στιγμή θα αναγκαστούν και άλλοι να δουλεύουν σε άλλους ρυθμούς. Ήδη η ανάπτυξη. Η τουριστική ανάπτυξη της Πρέβεζας, της Πρεβέζης, όλης της περιοχής φαίνεται ότι είναι ορατή. Ξενοδοχεία θα γίνουν, κατοικίες εξοχικές θα γίνουν, οπότε αναγκαστικώς κάποιοι θα πρέπει να λειτουργήσουν με άλλους ρυθμούς, να κατέβουν από τον Αραμπά και ας πάρουν τουλάχιστον ποδήλατο. Θα είναι κάποια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε, αγαπητέ Πρόεδρε. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες νομίζω ενημερώθηκαν και καλό είναι να παρευρεθούν, γιατί είναι μια σημαντική εκδήλωση και για την περιοχή, αλλά κυρίως για να τιμήσουμε τον ηρωικό βράχο του Ζαλόγκου και όσους έπεσαν εκεί για την ελευθερία και για τη δημοκρατία. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα και καλή συνέχεια στις δουλειές. Ευχαριστώ πολύ για το φιλόξενο βήμα σας. Να είσαι καλά, Πρόεδρε.